Είναι για τους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς τη ΔΕΗ. Κάναμε μια ρύθμιση στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του κ. Δημάρχου ότι όποιος έχει εξυπρόθεσμες οφειλές θα μπορέσει να κάνει ρύθμιση προκαταβάλλοντας το 30% της συνολικής οφειλής του και το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσεις τα 50 ευρώ. Mm-hmm. Όλα αυτά μέχρι τις 30 Απριλίου, βλέπω έτσι. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Όσοι δεν... από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την απόφαση Συμβουλίου, θα ενημερώνονται οι καταναλωτές και θα γίνεται η διακοπή της παροχής τους και θα επιβαρύνονται με την επανασύνδεση πλέον μετά, που θα είναι και 20 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Μάλιστα. Ποια εικόνα έχετε, υπάρχουν οφειλές γενικώς αρκετές? Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουν έτσι, αυξηθεί το ποσοστό των εξυπρόθεσμων. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί, έχουμε δυσκολίες στην ίσπραξη των λογαριασμών του νερού. Mm-hmm. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς κάποια κοινωνική πολιτική όσο μπορούμε και έγινε αυτή η ρύθμιση προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες. Παρόλο που και ο λογαριασμός του νερού δεν είναι πάντα και τόσο υψηλός. Δεν είναι, ακριβώς γι' αυτό είναι, φίλε μου, διότι εντάξει, το αφήνουμε το λογαριασμό του νερού, εντάξει, λέμε δεν είναι πολύ. Όταν όμως περνάει ένα τρίμηνο, περνάει δεύτερο τρίμηνο και έρχεται ο λογαριασμός και γίνεται από 45-50 ευρώ που γίνεται 100, γίνεται 150. Ναι. Δυσκολεύονται τα πράγματα. Mm-hmm. Μάλιστα. Τρέχει η διαδικασία, προχωράει, έρχεται ο κόσμος. Ναι, 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 ναι.